Δωροπηδένεις. Ψηλά. Εδατζής πολύ κοντά. Πρώτη καλή ευκαιρία αυτή στο τρίτο λεπτό με τον Νίκο τον Καϊδατζή. Και εδώ το λάθος το εκτελέσει ψηλά στην καρδιά της άμυνας και το 1-0. Το 1-0 πολύ γρήγορα με τον Μαρασλή. Εδώ στα πρώτα 4 λεπτά ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης με τον Μαρασλή, αυτό το ωραίο πλασέ. Βασιλιάδης κέρδισε και απομάκρυνε ο Ντόβας. Στήθηκε το τείχος και πάμε να δούμε εδώ την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Πάνω από τα δοκάρια φάνηκε ο Βασίλης Λάδος, τον Τζαπάνη, αυτός στον Μαρασλή. Μαρασλής βρήκε υπέροχα τον Μαλτέζο. Εδώ πήγε να γίνει το λάθος, συνεννόηση, λίγο έλειψε να γίνει το αυτογκόλ για το Καλαμπάκι. Καλή εκτέλεση, αέρα έπιασε ο Κιλετζής. Γκαϊδατζής ελέγχει. Έπιασε το σούτ, δεν ανησύχησε ο Κιλετζής. Και εδώ το τράβηγμα πάνω στον Μαλτέζο και η κίτρινη κάρτα, η πρώτη κάρτα στον Ράντο. Έξω ο Κισίδης με το νούμερο 6. Μέσα πρέπει να μπαίνει με το νούμερο 18 ο Τζιβανάκης. Στο 42. Καλή εκτέλεση, πρώτο δοκάρι. Ολοκληρωθεί τα πρώτα 45 λεπτά εδώ στο Φώτης Κοσμάς. Με το 1-0 μπροστά ο Εθνικός Αλεξανδρούς με αυτό το υπέροχο πλασέ του Μαρασλή. Στο 4 εδώ βλέπετε πόσο εύκολο γίνεται, πόσο εύκολα γίνονται τα λάθη από την ομάδα του Καλαμπακίου. Στις καθυστερήσεις το πρώτο μηχρόνο με τον Μαλτέζο η σέντρα για Δατζής δεν πήρε την μπάλα, την πρόλαβε ο Ντόβας. Και εδώ, τέλος του πρώτου μικρόνου, 1-0 ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Ντόβας. Λάθος, ο Γκουντενούδης. Και εδώ η αντεπίδεση με τον Καρακασίδη. Καδανούζης το 1-2. Εδώ παίζεται. Εδώ στην αντεπίδευση ο Εθνικός Αλεξανδρούς με τον Δωροπηδένη. Εδώ έχουμε ένα χέρι, παίζεται λέω διαδείς κοντά, συνεχίζει το παιχνίδι, Γκαβανόζης. Μέτρα από την μεγάλη περιοχή. Εύκολα, δεν ευθυνδιάζεται. Ο Αρβανίτης. Εδώ 1-0 ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης στην ΑΕ Καλαμπακίου από τον γκολ του Μαρασλή στο 4. Η δεύτερη νίκη του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Επιτέλους χαμόγελα. Νομίζω ότι σήμερα πήραμε αυτό που δικαιούμασταν από το παιχνίδι. Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, προηγηθήκαμε πολύ νωρίς, αυτό που θέλαμε κιόλας. Και δείξαμε ότι το θέλαμε νομίζω περισσότερο από τον αντίπαλο. Και κακά τα ψέματα, νομίζω ίσως ήταν για το τελευταίο μας χαρτί για να μπούμε λίγο στο κόλπο το βαθμολογικό της σωτηρίας. Και τα παιδιά δείξανε το στένος, το πάθος, τη διάθεση και νομίζω τέλος καλό όλα καλά σήμερα. Θεωρώ ότι όντως ήμασταν καλύτεροι σήμερα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσαμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι πολύ πιο γρήγορα και να μην φτάσουμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή για να πανηγυρίσουμε. Ελπίζω να ήταν η ψυχολογική όθηση που μας χρειαζόταν το σημερινό μάτς, το σημερινό τρίποντο, ούτως ώστε στη συνέχεια να πάρουμε ακόμα περισσότερους βαθμούς και να διεκδικήσουμε επίσης όρες με τις άλλες ομάδες στην παραμονή μας. Ο συνάδελφος, ο προπονητής της Καλαμπακίου, είπε ότι είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες αυτές αυτή τη στιγμή που είναι κάτω του ζώνη του υποβασμού
να παραμείνουν στην κατηγορία έτσι όπως είναι τα πράγματα και με τις υπόλοιπες ομάδες. Το συμμερίζει την άποψή, το πιστεύεις και εσύ? Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, αλλά βλέπετε ότι οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Δηλαδή με 2-3 συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, άνετα φτάνεις στο όριο της ζώνης, ας πούμε, στο να διεκδικήσεις. Για μας σήμερα το μάτς ήταν, δηλαδή σκεφτείτε ότι αν η ζώνη έφτανε σήμερα στους 12-14 βαθμούς και εμείς μέναμε στους 3, ήταν νομίζω τα φόπλακα. Αλλά τώρα ελπίζω κυρίως ότι θα μας δώσει αυτό το ψυχολογικό κομμάτι, λίγο θα ανεβούμε για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το Παραλίμνη από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα και ότι είναι και αυτό που πληρώνει πολλές φορές. Επειδή την περιμένω από πέρσι, λόγω ότι ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, την περιμένουν πολλές ομάδες και πληρώνει ίσως αυτό. Δεν είναι ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και ό,τι στιγμή ό,τι πάμε να δείτε από τα παιχνίδια τους, κάνουν φάσεις, έχουν την κατοχή της μπάλας σε πολλά παιχνίδια και στο τέλος δεν παίρνουν τίποτα. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εμείς εννοείται θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό και ελπίζω να χαμογελάσουμε πάλι στο τέλος. Εσύ ήταν ένα παιχνίδι ωριακό για μας. Αν θέλουμε να έχουμε κάτι να διεκδικούμε στην πορεία του πρωταθλήματος, σίγουρα κάτι έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι, βασικά την νίκη πρέπει να πάρουμε. Ευτυχήσαμε να την πάρουμε, νομίζω ήμασταν καλύτεροι στο παιχνίδι. Μπήκαμε δυνατά, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε σχετικά νωρίς. Είχαμε και μερικές φάσεις στην πορεία του παιχνιδιού να πάρουμε και μια πιο εύκολη νίκη. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βάλουμε ένα δεύτερο τέρμα. Παρ' όλα αυτά, κερδίσαμε και συνεχίζουμε. Επειδή το έχουμε δουλεμένο στην προπόνηση το συγκεκριμένο, ο Γιάννης, επειδή κάνει μεγάλα πλάγια, πάντα προσπαθούμε να. Γιατί κάτι τέτοιο είδαμε. Περίμενες να πάρεις την μπάλα. Ναι, είναι. Έτοιμος να τη δεχτείς και να κάνεις τον πλασέ. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δουλέψει στην προπόνηση, επειδή γνωρίζουμε ότι ο Γιάννης έχει πολύ μεγάλο πλάγιο και το προσπαθούμε. Και με άλλους παίκτες έχει συμβεί. Νομίζω έχουμε βάλει και ένα γκολ σε φιλικό παρόμοιο. Ήταν ένα παιχνίδι με πολύ πάθος και για τις δύο ομάδες. Εμείς είχαμε την ατυχία στην πρώτη ουσιαστικά φάση στατική από αράουτ να δεχτούμε ένα γκολ. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να πετύχουμε κάποιο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε σημαντικές ευκαιρίες. Η διαδικασία της παραμονής είναι πάρα πολύ δύσκολη, θεωρώ, και για μας και για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης και για αυτές τις 5 ομάδες οι οποίες είναι χαμηλά. Στο πρώτο ημίχρονο από τους παίχτες σας μια συμπεριφορά, έτσι ένα εκνευρισμό και κάναν πολύ εύκολα το λάθος. Πού οφείλεται αυτό? Δεν νομίζω. Μάλλον δεν έχετε σωστή εκτίμηση. Ίσως είχαν εκνευριστεί γιατί το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε σπρώχτηκε ο αμυντικός μας και από εκείνη τη φάση δεχτήκαμε τον γκολ. Ίσως να εκνευριστήκαμε γι' αυτό. Γιατί κάναν πολλές λάθος μεταβιβάσεις στην πρώτη μπαλιά, έτσι. Ναι, εκνευριστήκαμε γιατί ήταν φάουλ το πρώτο γκολ που έτυχε η Αλεξανδρούπολη, γι' αυτό. Και δεν μπορέσαμε να το ξεπεράσουμε. Αφού μου το ρωτάτε έτσι, σας απαντάω έτσι.